Την εξήλθεν ο Φλόγιος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Δηλούθε ο πρέπος ενδογμάτισας, η φύση των όντων εντράνων σας. Τα των ανθρώπων ηθήκανε κόσμισας, βασίλειον ιεράτευμα πάντερος ιεν, πρέσβε δε Χριστό το Θεό, σοφήνε τα ψυχάς ημών. Ευλογημένοι και χαρούμενοι νέοι νέοι καινούργια χρονιά, όλα τα καλά ο Θεός. Να σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κυρίου Χρυσοστόμου και την αγάπη του, που την ξέρουμε εξάλλου γιατί ενώ τον στείλαμε στη Σύμη, θεωρούμε ότι είναι πάντα μαζί μας και μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον προϊσταμενεύοντα, τον πατέρα Αντώνιο, που έχει την φροντίδα της ενορίας. Όσον αφορά τα διοικητικά, θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωακήμ, τον Πανεσιολογιό και τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας και τη φροντίδα του που έχει για τα εκκλησιαστικά θέματα και τα λειτουργικά του Ιερού Ναού. Να προσεύχεστε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και άλλους ιερείς για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε τελείως την τάξη, να ξεκουράσουμε τους πατέρες που κουράζονται εδώ περισσότερο. Ευχαριστώ για την παρουσία του στον Πανεσιολογιό και τον πατέρα Διονύσιο που ήρθε από την Αντιμάχια, τον πατέρα Αναστάσιο και τον πατέρα Βαγιανό Ιωάννη που ήρθαν από την πόλη και κυρίως τον Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο, τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος είναι αυτός που τον κουράζουμε όλοι μας, και ο Επίσκοπος και οι συμπεριστατεροί του. Να είστε καλά όλοι γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ την Επιτροπή του Ιερού Ναού για τις φροντίδες και για τους κόπους τους. Ευχαριστώ την Γυναικεία Επιτροπή για όλη την μέρημνα που έχει να είναι πάντα τα όμορφα τα πράγματα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε ότι παραμένει ζωντανή η ενορία και ζωντανεύει συνεχώς περισσότερο. Χαιρόμαστε, κύριε Πρόεδρε, που σας έχουμε εδώ δίπλα μας. Ευχόμαστε καλή θητεία, να τα καταφέρετε. Εδώ οι επίτροποι και οι επιτρόπουσες και οι ιερείς, εδώ ό,τι θέλετε, στον κύριο Πρόεδρο, είναι δικός μας άνθρωπος, καλό παιδί, πατριωτάκι μας από εδώ. Να τον βοηθάτε, να σας βοηθάει για να μπορούμε να στηρίξουμε τον τόπο μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη και τους ιεροψάλτες του ναού που δραστηριοποιούνται ακόμα και στη διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής. Όλοι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή είναι η θυσία μας, έτσι πορευτήκαμε. Λέω πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός ότι τα Δωδεκάνησα δεν έζησαν 400 χρόνια σκλαβιάς όπως έζησαν η υπόλοιπη Ελλάδα. Έζησαν 650 χρόνια σκλαβιάς. Και 650 χρόνια σκλαβιάς δεν μας έκαναν να χάσουμε ούτε την πίστη μας στον Θεό, ούτε την αγάπη μας στην πατρίδα, ούτε την ελπίδα μας στο μέλλον. Ούτε τίποτα. Δεν χάσαμε ούτε τα ήθη μας, ούτε τις παραδόσεις μας, ούτε τα έθιμά μας. Και επομένως δεν είναι αμαρτία να τα χάσουμε τώρα που δεν κινδυνεύουμε από πουθενά. Γι' αυτό πρέπει να κρατάτε τις παραδόσεις, να φέρνετε κοντά τα παιδιά σας, να τους μιλάτε. Δεν είναι κακό. Δεν κουράζονται τα παιδιά να τους μιλάτε με αγάπη, να τα φροντίζετε, να τους παραδίνετε αυτά που έχουμε. Είστε γεροί, δυνατοί και χαρούμενοι. Πολλά τα έτη σας. Ευχαριστούμε και τα μέσα. Και την Δημοτική Τηλεόραση και την κυρία Χαρίκλια που δεν λείπει από κοντά μας ποτέ. Να είστε όλοι ευλογημένοι για να μπορούμε να πορευόμαστε στη ζωή μας όμορφα. Αγαπητοί ιερείς, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην κοπή της πίτα μας. Χαιρόμαστε που ανταποκριθήκατε και πάλι στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξή σας. Τους χορηγούς μας που πρόσφεραν δώρα για τη λαγιδοφόρο μας, τους ενορίτες μας για τις λειτουργίες τους. Μα πάνω απ' όλα τον Δεσπότη μας, που είναι πάντα κοντά μας, συμπαραστάτης και οδηγός στο πλάι μας, τον Πάτερ Ιωακήμ.